Και κύριος Φιλοπαναγιώτης. Φώτη, ωραία Φώτη, εκεί στο 7, μπράβο. Μία σε εκεί, έλα, γεν. Πάσα να βρεις. Θα γίνει η δεύτερη αρχή. Είσαι Γιώργο, είσαι μέσα Γιώργο! Στο Ομόνια θα γίνει ένα γύρισμα η Σέντρα, να πάρει την κεφαλιά εκεί. Ο Κελάς, αλλά θα περάσει τον έργο στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης. Μην τις τόνσα να έξω ένα παιδάκι που! Πούτα από τον Καπανίκη, καλά κάτω. Πάμε το έξω φάτσο, έλα Νίτς, πίεσε, πίεσε! Άιντε ρε Γιάννη! Πήγε! Πήγε τα πόδια σου και εσύ, βαγγέντε με το ξοφάλτσο και τα αλουμίνια! Πήγε τον Σαμουλό, γιατί πρέπει να πιάσει Σαμουλό, θα κάνει το σου. Θα μαζέψει εκεί στο κέντρο του ο Ποτηριάδης. Θα με ανοίγεις! Σαμούλος, εκτελεί ο Σαμούλος, την μπάλα, την πάνω πλευρά του Σουσίας του Ποτηριάδη. Ο Βάλος Λολέ! Βασιλό και Χελάς, ο Βασιλό αφήνει Χελάς χαμηλά από τα δεξιά στη γωνία του με υπερένταση θα απομακρύνει προς στιγμή. Ο Κοσμάς πάλι δεν έχει τελειώσει, ένα νέο σου το οποίο θα γίνει από τον Κωστόπουλο. Μπάλα αμέσα τον μίλαμε ρε. Κόρνερ, η μπάλα περνάει από όλους και θα καταλήξει τα δίχτυα ύστερα από κίνηση την οποία έκανε εκεί ο Μπάλας. Ύστερα από κόρνερ το οποίο εκτέλεσε ο Κωστόπουλος. Τραβάκος, εκτελεί ο Στραβάκος, η μπάλα περνάει, θα βρει στο κάθε το δοκάρι εκεί του Κοσμά, ο οποίος στέκεται τυχερό και με προσμένη περίπτωση, τελικά η μπάλα θα περάσει out. Τραβάκος από πλεονεκτική θέση προσπαθεί να πλασάρει τον Κοσμά, τελικά η μπάλα θα περάσει κόρνερ συνεχόμενες φάσεις. Κωστόπουλος, όλοι με τον Τραβάκο το 1-2, Κωστόπουλος κάνει και το σούς στην κλειστή γωνία εκεί του Κοσμά, ο οποίος δεν υπολογίζει σωστά την πορεία της μπάλας που θα καταλήξει στα δίκτυα για το 2-0 με την ομάδα της Ομόνιας να παίρνει ένα σαφέστατο προβάδισμα για την αναμέτρηση ύστερα από κόρνερ το οποίο εκτέλεσε χαμηλά ο Κωστόπουλος επέκτησε την κλειστή Σταμούλο. Κάνει και το γέμισμα στο δεύτερο δοκάρι, προσπαθεί να τσιπήσει εκεί την μπάλα που τελικά την μπάλα έχει περάσει τη γραμμή. Το σκέφτεται ο κύριος Παναγιώτης, πανηγυρίζουν οι παίκτες της Τουρκιάς. Θα συζητούν και την κυρία Τσαόσκι αν η μπάλα έχει περάσει ή όχι. Πανηγυρίζουν οι παίκτες της Τουρκιάς. Ο Φιλοπαναγιώτης συνομιλεί με την κυρία Τσαόσκι. Θα δώσει τη σέντρα σε λίγο. Δεν γυρίζει, φίξε, δεν γυρίζει. Πάσα, μπράβο. Κωστόπουλος, θα μείνει τον Μπαρσελό. Λάθος εδώ των αμυντικών του Σουκιάς. Ένα σούτ του Μπαρσελό. Η μπάλα θα τραντάξει το κάθε το δοκάρι. Πήγαινε, πήγαινε. Πάμε στα δακόμπλε. Πήγαινε, πήγαινε. Κωστόπουλος, περνάει ο Κωστόπουλος. Πλασάρει ο Κωστόπουλος. Η μπάλα θα καταλήξει τα δίκτυα. 3-1 για την ομάδα της Ομόνιας με τον Κωστόπουλο να χρήζεται σκόρερ στο 75ο λεπτό της αναμέτρησης. Ύστερα από πανέμορφη εκδήλωση αντεπίθεσης από τον ίδιο, ο οποίος πήρε την μπάλα περίπου στον χώρο. Προσπαθούν να δίνουν την αντεπίθεση με ποιον άλλον, φυσικά τον Κωστόπουλο. Ο Κωστόπουλος μπαίνει σε μεγάλη περιοχή από τα αριστερά. Συγκλίνει ο Κωστόπουλος. Αυτή τη φορά προτιμά να κάνει το γέμισμα προς τον Μπαρσελό. Ο Μπαρσελό προσπαθεί να λομπάρει πανέμορφη λόμπα εδώ, αλλά στέκεται άκρη στο τέταρτο. Θα πάρει την κεφαλιά ο Βράμης. Ένα ακόμα δοκάρι για την ομάδα της Ομόνιας. Τέταρτο δοκάρι για τους παιδούχους στο παιχνίδι. Μια παλιά για τον Μπαρσελό. Έχει βγει εκεί ο Κοσμάς. Βαρσελό εκτελεί, κυνηγάει τελευταία στιγμή, θα απομακρύνει την μπάλα πάνω στην γραμμή. Ήταν ένα παιχνίδι κλασικό καλαματιανό ντέρμπι. Ξέραμε ότι είναι μια πολύ δύσκολη, δυνατή ομάδα, δυσκολοκατάβλητη. Είχα πει στα παιδιά ότι πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε μια σωστή επιλογή, μια καλή πάσα να κάνουμε ένα γκολ. Και από εκεί μετά λυθούν τα πόδια μας και να βρούμε και χώρους για να μπορέσουμε να διασπάσουμε την άμυνα. Όπως το λέτε και εσείς, δεύτερο ημίχρονο μπήκε το γκολ. Μπορώ να πω και τυχερό στο κόρνερ έτσι όπως μπήκε. Μετά όμως κυριαρχήσαμε, είχαμε γκολ, είχαμε πολλά δοκάρια. Αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Δεχτήκαμε πάλι γκολ σε πολύ πολύ εύκολη φάση, χωρίς καμία επικοινωνία οι παίχτες, και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Το ημίχρονο ήμασταν αρκετά ανταγωνιστικοί. Μπήκαμε πολύ καλά στο παιχνίδι. Είχαμε και την κατοχή στην αρχή, ειδικά.
κάναμε τα στημένα μας, τις φάσεις μας. Ήταν ένα παιχνίδι, μπορώ να πω, στα ίσια. Δυνατό παιχνίδι με μια πολύ καλή αξιολογή ομάδα. Στο δεύτερο, από μια κακή αντίδραση από ένα κόρνερ, φάγαμε τον γκολ. Μετά έπεσε η ψυχολογία μας. Φάγαμε και δεύτερο πολύ γρήγορα. Προσπαθήσαμε, μειώσαμε. Ρισκάραμε από τον πάγκο και είχαν τα παιδιά, όπως είδατε και εσείς, πάρα πολλές ευκαιρίες για μεγαλύτερο σκορ.